Όλοι θα έχετε ακούσει για το περίφημο φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό που λιγότεροι γνωρίζουν είναι ότι και σε χώρες με πιο χαμηλό βιωτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα εδώ στην Πολωνία, τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών είναι επίσης εντυπωσιακά. Η Πολωνία είναι μια χώρα που εδώ και 20 χρόνια περνά περίοδο μετάβασης. Από την άλλη, δεν διαθέτει αναμαθητή τα ποσά που διαθέτουν άλλες δυτικές χώρες. Κι όμως, τα αποτελέσματά της ήταν σταθερά καλά και επίσης σταθερά βελτιώνονται, παίρνοντάς την ανάμεσα στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μίκαελ Φεντέροβιτς, υπεύθυνος για το πρόγραμμα PISA στη χώρα του, παραδέχεται ότι η λογική των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα συνέπεσε τελικά με τη λογική της έρευνας. By chance, the philosophy of PISA study was pretty similar to the philosophy of those reforms in Poland. There were two parallel processes, and that's how it is so nice to have PISA study that parallel the process of relatively independent from PISA process of reforms. So the first initiation of reforms had nothing to do with PISA, but then the corrections of the reforms had much to do with PISA results. Οι Πολωνοί λοιπόν παίρνουν στα σοβαρά την PISA και τονίζουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο να έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αποδεικνύεται αποδοτικό για τους μαθητές. I don't think that the money is the key factor. Money is important if we prepare the system to acquire this money in a proper terms. So the money is not fundamental, however, of course, should be also addressed. The key factor is the individual relationship between teacher and student, teacher and classroom, and the key factor is an adequate cooperation among teachers within the school, between schools. Όπως μας υπογραμμίζουν και στην Ομοσπονδία των Πολωνών Εκπαιδευτικών, δάσκαλοι και καθηγητές δεν είναι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι εργαζόμενοι στη χώρα. Και στην περίπτωση της Πολωνίας αποδεικνύεται ότι το χρήμα δεν είναι αυτό που φέρνει την ευτυχία. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φέρνει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι η διάθεση των δασκάλων να δώσουν στους μαθητές τα εφόδια που θα τους χρειαστούν στην καθημερινή τους ζωή. Πάντως, πολλοί από τους εκπαιδευτικούς δεν είχαν δει με πολύ καλό μάτι τις μεταρρυθμίσεις της περασμένης δεκαετίας, εξαιτίας κυρίως των δικών τους οικονομικών προβλημάτων. I to, że ten system się nie zawalił, że działa dobrze, to jest zasługa nauczycieli. To także musiało skutkować oczekiwaniami ekonomicznymi. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, że te lata nie były specjalnie atrakcyjne dla zawodu nauczycielskiego. Reforma nie zaowocowała tym, że nagle skokowo wzrosły nasze wynagrodzenia. Możemy o tym wzroście wynagrodzeń mówić dopiero w ostatnich latach. Natomiast nadal nauczyciele należą do grupy zawodów, należą do profesji najsłabiej opłacanych. I te działania rządu z ostatnich kilku lat, owszem, poprawiają tę sytuację, ale jeszcze przed nami pewnie długa droga, jeżeli chodzi o satysfakcję materialną z wykonywanego zawodu. Οι δάσκαλοι ωστόσο μπήκαν στο νόημα των μεταρρυθμίσεων και είναι αυτοί, χάρη στους οποίους, όπως τώρα όλοι ομολογούν, οι Πολωνοί μαθητές μοιάζουν καλύτερα εφοδιασμένοι για τη ζωή μετά τα θρανία. Ten przekaz osadzić w jakiejś rzeczywistości nas otaczającej, wprowadzić tego młodego człowieka nie tylko w sferę faktów, dat, liczb, ale także pokazać ich praktyczny sposób wykorzystania. I ten spór o model zawodu nauczyciela, o model szkoły w Polsce istnieje od wielu, wielu lat. Wydaje się, że coraz większego znaczenia, także za sprawą badań PISA, nabiera element
praktycznego wykorzystania zdobytych w trakcie tych 12 lat szkoły umiejętności. Φυσικά και οι απλοποιήσεις δεν μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Και αυτό είναι κάτι που θα μας πούν όλοι οι συνομιλητές μας και στα σχολεία που θα επισκεφτούμε. Σε ένα από αυτά, περίπου 12 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βαρσοβίας, έτρεξε το 2006 το πρόγραμμα PISA. Είναι ένα από τα σχολεία που στεγάζει και μαθητές με δυσκολίες μάθησης σε μικρότερες αριθμητικά τάξεις. Są to zajęcia pozalekcyjne, na przykład zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów. Z chemii, z fizyki, gdzie uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności z języka polskiego, gdzie są prowadzone różnego rodzaju ćwiczenia. Ένα άλλο ζήτημα που μας επισημαίνει η διευθύντρια του σχολείου αφορά την κατανόηση κάθε προσπάθειας για βελτίωση των σχολείων ως μιας ομαδικής εργασίας. Rodzice muszą wspierać działania szkoły i w związku z tym też na to kładziemy duży nacisk. Σε ένα άλλο σχολείο της Βαρσοβίας συναντάμε το δάσκαλο της χρονιάς για το 2007. Είναι ένας θεσμός που εισήγαγε το Συνδικάτο των Δασκάλων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο παρά τις όποιες πιθανές τους κόντρες για άλλα θέματα και τρέχει με ευθύνη της εβδομαδίας εφημερίδας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, η οποία αριθμεί περίπου 280.000 μέλη. Niezwykłość tego konkursu polega na tym, że jest organizowany przez głos nauczycielski oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej ponad podziałami i różnicami. Ο διαγωνισμός αυτός έχει μεταξύ άλλων στόχο να ανεβάσει την αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών για το επάγγελμά τους. Uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół mogą zgłaszać kandydatów do tego tytułu. Από τον τρόπο και μόνο που μας μιλά ο νικητής του 2007, φαίνεται να δικαιώνει εκείνους που τον επέλεξαν. We have very enthusiastic teachers, full of energy, full of ideas, trying to change his methods of the work to students better understand everything. I met only very good teachers full of new ideas. Ο Βιέσλαβ Βοντάρσκι μας ξεναγεί στο σχολείο του και δεν σταματά να τονίζει πόσο σημαντικό είναι το καλό κλίμα και για τη δική του καταξίωση. Μας εξηγεί ακόμα ποια είναι η κοσμοθεωρία του για το ρόλο του δασκάλου. We can learn how to learn, because after finish the school, the world is changed. We don't know now which skills, which knowledge will be needed. But in my opinion, the first help to our students is teach them how to learn the new things. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο στέκεται ιδιαίτερο ο γυμνασιάρχης είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες το λύκειο άνοιξε σε πολύ περισσότερα παιδιά σε σχέση με το παρελθόν. When I started to be the teacher, to school like this, Lyceum, comes about 20% of population. Now, in to Lyceum is come about 90% of population. So that's the fact that the standard should be come down. There was very hard to understand and accepted this fact. Now I should learn less things, less theorems, throughout some, in my opinion, good parts of mathematics.
Αυτό είναι, όπως μας λένε και οι υπεύθυνοι στο Κέντρο Ερευνών, ο γενικότερος προσανατολισμός των εκπαιδευτικών αλλαγών με βάση και τα συμπεράσματα PISA. The target is to make the system very open and very flexible and to be able to address every single individual child in both individually and in a small group. This is the target. We want to have a system which is flexible and open to the children's needs. Perceived and detected individually. Ο προσανατολισμός αυτός προς τις ανάγκες κάθε μαθητή είναι σίγουρα μια βασική παράμετρος ενός σχολείου γενικής εκπαίδευσης, το οποίο πάντως δεν περιμένει μόνο τους αξιολογητές του από το εξωτερικό. To my school can reach every one from all the country, mm-hmm. not this one. If we work bad, we would have no candidates. Mm. So that's the first evaluation. If we have candidates, that's meaning that we do the good work. Another part, there are some institution to evaluate the school. So the people from this institution comes to us and makes the investigation how to if we good work. And another institution, it's me. Mm-hmm. I should every half year make the evaluation and report my staff and parents results of this.